Συν Αθηνά και συντονιστείτε στο Τρίτο. Κάθε απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, η Αθηνά Βιολάρη συζητά με τους καλεσμένους της και τους ακροατές καυτά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία της Κύπρου. Οικονομία, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, Ευρώπη. Συν Αθηνά για το ραδιοφωνικό περιοδικό του Τρίτου. Δευτέρα με Πέμπτη, από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική. Γεια σας φίλες και φίλοι. Πέμπτη και σήμερα μαζί ως τις 6. Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον φίλο μας, ο Σταύρο του Χατζησάβα. Είχαμε υποσχεθεί πριν από μερικές ημέρες που είχαμε συναντηθεί και πάλι εδώ ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τον θεματικό τουρισμό στην Κύπρο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το συνεδριακό τουρισμό. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δε σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε, σένα δε φοβάμαι, μάνα καλή, μάνα μου έρμη. Εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα καλέ, μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλείδωσες δυο φορές το σπίτι, μας πήρες κι ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν μου φοβισμένοι. Κι ακόνιζα παιδάκι πράμα τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρέμουλα, με ένα φόβο, μην κρεμιστεί ο αρχηγός μου. Κι άρχισαν να κυλούν τα χρόνια όπως το χρώμα στη βατίστα, στην οικοκυρική μοδίστρα κι ο αδερφός μου στα καράβια. Η Ελλάδα πήγαινε και ερχόταν και έγινε ο τρόμος καθεστώς σου. Φοβήθηκα μη σε τσακίσουν και τότε έγινα αρχηγός σου. Και πάνω που άρχισα να ορίζω, ήρθε η αγάπη να με ορίσει και μπλέχτηκα στα λυσβερίσι. Οι αγάπες με βάλαν στη μέση, εσύ νοιαζόσουν μη πονέσω, μ' αυτές δε βλέπαν τον καημό σου κι όλες το μάτι είχαν βάλει να ρίξουνε τον αρχηγό σου. Κι όταν με πήρε το τραγούδι ήμουν το στόμα των απόρων, έγινα στόχος των εμπόρων και θύμα της πολυγνωσίας. Πήγα να τρίξουν τα θεμέλια, δεν ήταν τ' αύριο πια δικό μου. Τότε ξαναπλώσε στο χέρι και σε ξανά κανά αρχηγό μου. Λυτρωμένη εσύ χορεύεις, η μόνη εσύ που με πιστεύεις. Σαν σου μιλώ μες στα τραγούδια, τώρα αγαπώ μα δεν ορίζω. Τώρα δεν ψάχνω να βρω δίκια, τώρα το δρόμο μου
χάθηκαν τα αρχηγηλίκια. Λοιπόν, όπως το έχουμε υποσχεθεί με το φίλο μου τον Σταύρο Χατζησάβα από το Cyprus Highlights, είμαστε και πάλι μαζί για να μιλήσουμε. Είπαμε θα κάνουμε εκπομπές για τις εξειδικευμένες πια, για τις διάφορες μορφές τουρισμού. Στην προηγούμενη εκπομπή, την περασμένη Δευτέρα, είχαμε μιλήσει γενικότερα για τις διάφορες μορφές. Και ξεκινάμε σήμερα με το συνεδριακό τουρισμό, που είναι ένας τομέας που νομίζω η Κύπρος μπορεί πραγματικά και να δώσει αλλά και να ωφεληθεί. Γεια σου Αθηνά και σε σένα και στους ακροατές μας. Πραγματικά όπως το έχετε θέσει είναι πάρα πολύ εύστοχο. Η Κύπρος πληρεί τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένας τουριστικός προορισμός όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του για να εξυπηρετεί αυτού του είδους την θεματική του τουρισμού. Να πούμε το σημαντικότερο, ότι η Κύπρος είναι μικρή γεωγραφικά και μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε δουλειά με διακοπές. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό, το οποίο μας διαφοροποιεί και από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Δηλαδή, επίσης, μπορεί να έρθει μια ομάδα να κάνει το συνέδριό της και στα διαλύματα να κάνει και τα μπάνια της, να βάλει και τις εκδρομούλες της. Ακριβώς. Επειδή λόγω του ότι είναι μικρές οι αποστάσεις, που μπορεί ο επισκέπτης να αποκτήσει μεγάλες εμπειρίες, που είναι το σημαντικότερο, μπορεί να το διανθίσει και να κάνει αυτούς τους συνδυασμούς. Επίσης, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο συνεδριακός τουρισμός αναμφίβολα είναι ένας επιλεκτικός τουρισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το πολύ ισχυρό πορτοφόλι που έχουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό την θεματική. Δηλαδή, είναι υψηλού επίπεδου οικονομικής κλίμακας τουρίστες που αφήνουν αρκετά χρήματα στην τοπική οικονομία. Είναι συνήθως επαγγελματίες, είναι επιστήμονες, είναι από διάφορους τομείς που έχεις δίκιο. Δεν είναι ο απλός τουρίστας που θα πάει έτσι, θα βρει ένα οικονομικό πακέτο για να πάει να κάνει τις διακοπές του. Ακριβώς. Και εκτός αυτού θα πρέπει να αναφέρουμε κάποιους βασικούς πυλώνες που αφορά τον προορισμό μας ως χώρα σε αυτή την θεματική. Και έχουμε το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Το έχουμε τονίσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Η κοινωνική ειρήνη και η πολιτική σταθερότητα. Η συνεδριακή και εκθεσιακή υλικοτεχνική υποδομή, ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών με ανάλογες υπηρεσίες και αξιοθέατα σε κοντινές αποστάσεις. Αυτό που είπαμε μόλις προλίγου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τη χώρα εκκίνησης και γενικότερη υποδομή του τύπου της υποδοχής, δηλαδή της φιλοξενίας, ζητήματα που αφορούν τις κλιματολογικές συνθήκες. Επίσης, θα πρέπει ο προορισμός να είναι ιδιαίτερα γνωστός, αναγνωρίσιμος και δημοφιλής. Και εκτός αυτού να μπορέσει, ρε παιδί μου, αυτός ο προορισμός να είναι της μόδας, να είναι in, να χρησιμοποιήσω και μια, να δανειστώ και μια άλλη λέξη. Και εκτός αυτού θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει το γραφικό χρώμα, το παραδοσιακό στοιχείο στον προορισμό όπου θα δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές, να υπάρχουν τα πολιτιστικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα και να υπάρχει μια έντονη επιστημονική έρευνα. Φέτος η Κύπρος διεκδίκησε και θα διοχετευτεί στην κυπριακή οικονομία 100 εκατομμύρια από το Ίδρυμα Πρόωθησης Έρευνας για αυτό το σκοπό, για να γίνονται έρευνες σε πυλώνες που άπτονται και έχουν άμεση σχέση με την κυπριακή κοινωνία, με την Κύπρο μας, και ένας από αυτούς είναι και ο τουρισμός. Γιατί ξέρεις, όταν λες συνεδριακός τουρισμός, είναι μια θεματική από μόνη της και λέμε τώρα τα χαρακτηριστικά, τι χρειάζεται ένας τόπος να έχει για να ελκύσει ανθρώπους να έρθουν να κάνουν τα συνέδρια τους στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα είναι και μια θεματική με πολλές θεματικές παραμέτρους. Ακριβώς. Γιατί αναλόγως με το τι συνέδριο θα κάνουν, θα πρέπει να έχεις και εσύ τι ανάλογα να τους προσφέρεις. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να κάνουμε μια αναφορά όσον αφορά τις υποδομές που έχει η πατρίδα μας. Δίνουμε τη δυνατότητα στις εταιρείες, στους οργανισμούς που θέλουν να διοργανώσουν τα συνέδριά τους στην Κύπρο να επιλέξουν. Θέλουν παραλιακά, θέλουν στην ενδοχώρα, θέλουν σε ένα θέρετρο όπως είναι και το Τρόδος. Και έχω κάνει μια μελέτη και αν μου επιτρέπετε μπορώ να πω ότι στην Κύπρο οι υποδομές μας καλύπτονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τα ξενοδοχεία, από τα πολιτιστικά κέντρα τα οποία είναι είτε σε διάφορα ιδρύματα, είτε σε κοινότητες, είτε σε δήμους. Το συνεδριακό κέντρο που υπάρχει στη Λευκωσία, το Φιλοξένια, που είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
Αυτά όσον αφορά το επίπεδο υποδομών. Επίσης, μπορούν να φιλοξενηθούν μικρής ή μεγάλης κλίμακας συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις σε αυτούς τους χώρους. Και να κάνουμε μια αναφορά, αν μου επιτρέπετε, να πούμε ότι η Πάφος μας είναι πρώτη, με 20 ξενοδοχεία που έχουν αυτές τις υποδομές. Η Λεμεσός ακολουθεί με μόλις 16, η Αμόχωστος με 10, η Λάρνακα με 8, η Λευκοσία με 6 και 4 η περιοχή του Τρόδους. Να πούμε ότι 3 συνεδριακά κέντρα υπάρχουν και λειτουργούν στην Λευκοσία, 2 στη Λεμεσό, τα οποία πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας χώρος. Επίσης, να πω κάτι το οποίο είναι καινοτομία και αξίζουν πολλά μπράβο στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, αφού πρώτα αιτηθούν 6 εβδομάδες προηγουμένως αίτηση για να διοργανώσουν κάτι το οποίο θα έχει αυτή τη μοναδικότητα, αυτή την μαγεία που κρύβει η πατρίδα μας. Και αν θέλετε, μπορώ να κάνω κάποια αναφορά για ποιους αρχαιολογικούς χώρους είναι αυτά. Είναι η αυλή και η αίθουσα της Αγρέπαυλης στα Κούκλια, στην Πάφο, ο χώρος στάθμευσης στο Κολώσι, η αυλή του Μεσαιωνικού Κάστρου στη Λεμεσό, η πλατεία του Κάστρου της Πάφου και ο χώρος στάθμευσης, το κτίριο επισκεπτών και το αμφιθέατρο στο Κούριο, η αυλή του κάστρου της Λάρνακας και το Εθνολογικό Μουσείο, η οικία του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στη Λευκοσία. Όπως έχω πει προηγουμένως, όσοι θέλουν να αιτηθούν θα πρέπει 6 εβδομάδες προηγουμένως να στείλουν τη σχετική αίτηση στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και να υποβάλουν το αίτημά τους. Επίσης, ακούγεται πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Αλλά υπάρχει απαραίτητη υποδομή, υπάρχει στήριξη τεχνολογική κλπ. Η τεχνολογική στήριξη, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες παρέχουν επιπλέον ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες που έχει το κάθε συνέδριο διαφορετικά, αλλά και ο κάθε χώρος. Διότι γίνεται με σεβασμό προς τον χώρο, ούτως ώστε να μπορέσει να συνυπάρξει και να είναι μια μαγευτική εικόνα που να δέσει με το όλο. Και όπως το είπες, τρόμαξα λίγο στην αρχή, διότι λέω τώρα θα μπούμε στο αρχαιολογικό χώρο να κάνουμε συνέδριο. Αλλά μιλάμε για εξωτερικούς χώρους ή στις αυλές ή στις παρεμφερείς. Σε συγκεκριμένες περιοχές που το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Που ήδη γίνονται. Ας πούμε, τώρα είπες, αναφέρθηκε στο κάστρο στην Λάρνακα. Και εσύ, φαντάζομαι και εγώ, έχουμε παρακολουθήσει ωραιότερες εκδηλώσεις εκεί στο Ιναυλί. Και φεστιβάλ χορού και συναυλίες. Γίνονται μοναδικά πράγματα. Βέβαια. Με το κάστρο φωτισμένο το βράδυ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά και πρέπει ο πολιτισμός, θα το πούμε και θα το ξαναλέμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, να είναι στο προσκήνιο και να είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Να πούμε ότι στην Κύπρο 28 ταξιδιωτικά γραφεία διοργανώνουν και προσφέρουν υπηρεσίες συνεδρίων. Για τον συνεδριακό τουρισμό, λοιπόν, μιλάμε σήμερα με τον Σταύρο Χατζησάβα. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με αυτό, με την πρόθεση να γίνονται συνέδρια σε αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά τονίζουμε ότι θα πρέπει από πριν να αιτηθούν 6 εβδομάδες, νομίζω είπες. Ναι. Για να πάρουν τη σχετική άδεια και υποθέτω οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τι να επιτρέψουν και τι όχι. Ακριβώς, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Ναι. Είναι από κοινού αυτή η προσπάθεια και πιστεύω πως κινείται προς την σωστή κατεύθυνση με σεβασμό πάντοτε προς τα μνημεία και προς την ιστορία μας. Είπες ότι αρκετά τουριστικά γραφεία ασχολούνται με το πρόθυμο, ναι, τον Κυπριακό Τουρισμό. 28 ταξιδιωτικά γραφεία με έδρα την Κύπρο παρέχουν υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε οργανισμούς και εταιρείες οι οποίες θέλουν να έρθουν να κάνουν στην Κύπρο κάποια συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια, τα οποία πραγματικά είναι πόλος έλξης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι τυχαίο που η κυβέρνηση της Ελβετίας εισηγήθηκε να γίνουν οι συνδιασκέψεις για την επίλυση του Κυπριακού στο Μον Πελεράν, ναι, και στη Γενέβη. Ναι. Και υπάρχει μια εξήγηση πάνω σε αυτό. Η εξήγηση, κατά την δικιά μου άποψη, επειδή η Ελβετία είναι εξαιρετική πάνω σε θέματα προωθητικών ενεργειών και όσον αφορά τον τουρισμό, αξιοποίησαν με ένα μοναδικό τρόπο σε 4 χώρες, στην Κύπρο, στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντελώς δωρεάν προβολή και προώθηση αυτών των 2 προορισμών, αφού ήταν πόλος έλξης εκατοντάδων δημοσιογράφων, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, και αυτά τα θέρετρα έτυχαν εντελώς, σε εισαγωγικά, δωρεάν προώθησης και προβολής, και έπαιζε το όνομά τους σε κεντρικά δελτία ειδήσεων αυτών των 4 χωρών. Σκεφτείτε τα επόμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι, και είναι αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι αυτοί οι προορισμοί πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια, σταθερή πολιτική ηγεσία και κοινωνική
ειρήνη, να παρέχουν κάποια ζητήματα τα οποία διευκολύνουν αυτού του είδους τις επαφές και είναι και ένα σταθμό στην ιστορία. Σκεφτείτε ότι είναι πλέον σημείο αναφοράς για την ιστορία της Κύπρου μας, το Mont Pelerin και η Γενέβη. Όπως έγινε τον Ταβός, ας πούμε, ή άλλες. Όπως έγινε και η Ζυρίχη Λονδίνου κλπ. Συνεπώς, ήταν μια πολύ εξαιρετική κίνηση από την χώρα αυτή. Όλες αυτές τις πληροφορίες τις έχεις στους Apple Store. Βεβαίως. Υπάρχουν στην πρώτη Κυπριακή τουριστική ιστοσελίδα. Εμείς παραμένουμε στη διάθεση όλων των οργανισμών και υπηρεσιών που θα ήθελαν στήριξη, συμβουλές, οτιδήποτε αφορούν την προώθηση και προβολή των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, είτε αφορά προϊόντα είτε τουριστικές υπηρεσίες. Παραμένουμε στη διάθεσή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και να δώσουμε τις συμβουλές μας πάνω σε ζητήματα που μπορούν να αξιοποιήσουν ή ακόμη και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις μας με ένα σκοπό, την μείωση των εξόδων, των λειτουργικών τους εξόδων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να τους δώσουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς να προωθήσουν και να προβάλλουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Με εύκολους και έξυπνους τρόπους. Μέσα από την ιστοσελίδα έρχεστε σε επαφή με τόσον κόσμο, από όλο τον κόσμο, που γνωρίζετε και τι είναι αυτά που τα οποία ζητούν, θέλουν κλπ. Να μου πεις σε λίγο, ετοιμάσου, αν υπάρχουν κάποια προγράμματα, δηλαδή αν ακούγονται κάποια πράγματα για να προσφέρουμε τον συνεδριακό τουρισμό. Σταυρό μου, πριν πάμε στα προγράμματα του COD, έχεις κάποια στατιστικά φέρει μαζί σου για από προηγούμενα έτη? Ναι, έχω φέρει τα στατιστικά στοιχεία για το 2015 που τα έχω πάρει από το International Congress and Convention Association και για το 2015 η Κύπρος μας βρίσκεται στην 62η θέση στον παγκόσμιο χάρτη με μόλις 30 συνέδρια. Ένας αριθμός που είναι πολύ απογοητευτικός και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να ενσκύψουμε και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να προωθήσουμε και να εξυγχρονίσουμε και τις προωθητικές μας ενέργειες από τη μια, αλλά και το υλικό το οποίο υπάρχει. Θέλουμε να βάθμιση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Από ό,τι είδα, έχουμε αρκετά καλή υποδομή, δηλαδή είναι εκεί που υστερούμε. Ακριβώς. Είναι το θέμα της προώθησης που υστερούμε. Υστερούμε στην προώθηση, στη στοχευμένη προώθηση και στις συνέργειες, να μου επιτραπεί και αυτός ο όρος. Να πούμε ότι σε επίπεδο πόλεων η Λεμεσός βρίσκεται στην θέση 148 με μόλις 17 συνέδρια, ενώ η Πάφος στη θέση 373 με 5 συνέδρια. Παρά το γεγονός ότι έχει περισσότερες υποδομές. Ακριβώς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κύπρος μας βρίσκεται στην 32η θέση από 39 χώρες και η Λεμεσός σε επίπεδο ευρωπαϊκών πόλεων βρίσκεται στη θέση 84. Εμείς από την δικιά μας πλευρά αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του 2016, ούτως ώστε να έχουμε μία σύγκριση των δύο προηγούμενων χρόνων για να δούμε πού υπάρχουν οι αδυναμίες και γιατί δεν μας επιλέγουν οι εταιρείες ή οι οργανισμοί που κάνουν μεγάλα συνέδρια να μας αξιοποιήσουν τις υποδομές μας κλπ. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το κόστος ένας λόγος? Το κόστος δεν πιστεύω ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, διότι μιλάμε για μία κλίμακα ιδιαίτερα, είναι η ελίτ του τουρισμού. Συνεπώς διαθέτουν κονδύλια για τέτοιου είδους συναντήσεις. Να πούμε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει κάποια προγράμματα, θα τα αναφέρω στη συνέχεια, και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε από άλλους προορισμούς. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να κινηθεί πάνω σε δύο επίπεδα. Το ένα αφορά την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού το οποίο έχουμε ως χώρα που προωθούμε τον συνεδριακό τουρισμό, και ο άλλος αφορά καθαρά την στόχευση του κοινού, να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας στο κοινό στόχο και να εμπλέξουμε ακόμη και άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας εδώ, ούτως ώστε να πάνε και να διεκδικήσουν στα διεθνή φόρα που εκπροσωπούν την πατρίδα μας, τα συνέδριά τους να φιλοξενηθούν και να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο μας. Είναι δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, οι οργανισμοί, οι φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και συμμετέχουν σε συνέδρια στο εξωτερικό, άρα θα μπορούσαν να προωθήσουν το να γίνει στον τόπο τους το επόμενο συνέδριο.
Μιλάμε σήμερα για τον συνεδριακό τουρισμό και να ολοκληρώσουμε με τα σχέδια του ΚΟΤ. Ακριβώς, να πούμε ότι τα σχέδια τα οποία έχει εκπονήσει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού απευθύνονται σε μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς και έχουν τη δυνατότητα να τύχουν σχετική συγχρηματοδότηση, ούτως ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν ή να διεκδικήσουν ακόμη την διεξαγωγή συνεδρίων στην Κύπρο. Ορισμένα από τα σχέδια τα οποία κινούνται πάνω σε 6 άξονες είναι ένα πρόγραμμα φιλοξενίας για την οργάνωση συνεδρίων μη κερδοσκοπικών συνδέσμων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Κύπρο, κάποια προγράμματα φιλοξενίας για την οργάνωση εταιρικών συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων, καθώς επίσης και σχέδιο ενίσχυσης για την διεκδίκηση συνεδρίων, πρόγραμμα φιλοξενίας για τη διεκπεραίωση ταξιδιών, εξοικείωσης τουρισμού συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων στην Κύπρο, δηλαδή να γνωρίσουν, να δουν από κοντά τις υποδομές μας και σε τι επίπεδο βρίσκεται η ετοιμότητά μας για να φιλοξενήσουμε τέτοιου είδους σημαντικές διοργανώσεις. Ένα πρόγραμμα για τη φιλοξενία δυνητικών πελατών συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων για σκοπούς επίσκεψης και επιθεώρησης, καθώς επίσης και πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων. Δηλαδή, αυτοί οι οργανισμοί που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για να διεκδικήσουν αυτά τα συνέδρια να γίνουν στη χώρα μας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού συγχρηματοδοτεί αυτή την προσπάθεια. Επίσης, υπάρχει ακόμα ένα πρόγραμμα, το Ambassadors in Tourism, όπου μέσα από αυτό το πρόγραμμα, και είναι πραγματικά εξαιρετικό, διότι μέσα από εθελοντική βάση, στελέχη αυτών των οργανισμών που έχω προαναφέρει έχουν τη δυνατότητα μέσα από μία πύλη να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όλα τα προγράμματα τα οποία προσφέρονται, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν για κάθε θέση της Κύπρου όσον αφορά τις υποδομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο ΚΟΤ κάνει αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω πόσο είναι γνωστά αυτά στους επιχειρηματίες. Αυτό ήταν ο λόγος που επιλέξαμε το συνεδριακό τουρισμό, να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, τις κοινότητες, τους δήμους που έχουν πολιτιστικά κέντρα. Υπάρχουν χώροι. Θέλουμε να τα αναδείξουμε και να αρχίσουν οι τοπικές οικονομίες να ενισχύονται με διεξαγωγή εκδηλώσεων και συνεδρίων. Λοιπόν, αν κάποιοι από αυτούς θέλουν περισσότερες πληροφορίες, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν και την ιστοσελίδα του Highlights. Πάρα πολύ εύκολα τη βρίσκεται στο διαδίκτυο, όπου θα πάρετε και τις πληροφορίες ή μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει και ο Σταύρος είναι πάντα πρόθυμος να απαντήσει την ίδια ώρα σχεδόν πάντα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για την εξαιρετική φιλοξενία. Παρακολουθούμε και εμείς την εκπομπή σας που καταπιάνεται με πάρα πολλές θεματικές και πραγματικά επιτελείται ένα εξαιρετικό και ένα ιερό σκοπό στην κυπριακή κοινωνία. Με τη βοήθεια όλων εσάς, των καλών συνεργατών και των πρόθυμων πάντα να μας δίνετε τις γνώσεις σας, Σταύρο μου, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα γιατί χρωστάμε τώρα για πολλές θεματικές. Ακριβώς. Αρχίζουμε μια παρουσίαση με θεματικές μορφές τουρισμού. Από εβδομάδα λοιπόν τα λέμε πάλι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.